Με συνθήματα για την ελευθερία της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πραγματοποιήθηκε χθες διαδήλωση στην καρδιά του Ηρακλείου. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα Λιοντάρια, έδωσαν το παρόν και Παλαιστίνοι, οι οποίοι μετά το ξέσπασμα του πολέμου εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο. Να σταματήσει ο πόλεμος και το συνεχές αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή, ζητούν με μία φωνή σύλλογοι φορείς και σωματεία του Ηρακλείου. Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στα Λιοντάρια, έδωσαν το παρόν Ηρακλειώτες αλλά και Παλαιστίνοι, οι οποίοι ζουν εδώ μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Ο Αχμέτ περιγράφει τη φρίκη στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως ο ίδιος έχει χωριστεί από την οικογένειά του και δεν έχει πια νέα τους. Λόγω του πολέμου εδώ? Ναι, μόνο εγώ εδώ είναι. Και η οικογένειά σου βρίσκεται πίσω στην Παλαιστίνη? Ναι. Όλα family εκεί. Με τους δικούς σου ανθρώπους που βρίσκονται στην Παλαιστίνη, μιλάς, είστε σε επικοινωνία? Όχι. Όλα τίποτα, όλα τίποτα. Δεν ξέρεις πού είναι αυτή τη στιγμή? Ναι, δεν ξέρω πού είναι, όλα family. Με φόντο την τραγωδία στη Μέση Ανατολή, φοιτητικοί και εκπαιδευτικοί σύλλογοι, συνταξιούχοι, σωματεία εργαζομένων, ζητούν οι μάχες και οι επιθέσεις που κοστίσουν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και παιδιά να σταματήσουν. Ο πολύπαθος Παλαιστινιακός λαός παλεύει εδώ και 70 χρόνια για το αυτονόητο, για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Οι υγειονομικοί στην Παλαιστίνη σκοτώνονται από τα πυρά του Ισραήλ, του κράτους δολοφόνου. Κανένας άνθρωπος που λέγεται άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει αδιάφορος, δεν πρέπει να μην αντιδράσει σε όλο αυτό το έγκλημα εις βάρος ενός λαού. Έπειτα ακολούθησε πορεία στην πόλη του Ηρακλείου, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα για την ελευθερία της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην Παλαιστίνη, παρά προσπαθούν να το κρύψουν, και τώρα με τις νέες δολοφονικές επιθέσεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, βλέπουμε ότι η γενοκτονία κλιμακώνεται. Θέλουμε κάθε έναν ο οποίος θέλει να λέγεται άνθρωπος να μην μείνει ασυγκίνητος μπρος σε αυτή τη σφαγή. Η γενοκτονία που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, σκοτώνονται παιδιά, χιλιάδες παιδιά, το οποίο αυτό όσο και αν θέλει να το κρύψουν, δεν μπορούν να το κρύψουν. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα φοιτητικά σωματεία και ενώνουμε τις φωνές μας με τους εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.